Με την εξάπλωση του διαδικτύου, η πορνογραφία έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μια νέα έρευνα από την Ισλανδία δείχνει ότι ολοένα και περισσότεροι έφηβοι, ακόμα και μικρά παιδιά, αναζητούν πληροφορίες για το σεξ, παρακολουθώντας πορνογραφικό υλικό. Δεν παρακολουθούν όλοι, αλλά είναι μια συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν όλα τα αγόρια, γιατί το πορνό είναι εύκολα προσβάσιμο στην εποχή μας. Νομίζω ότι επηρεάζει τους πάντες, ιδίως σε σχέση με το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Κάθε κορίτσι ξυρίζεται. Τα αγόρια όχι και τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ προσεκτικά με τα γεννητικά τους όργανα εξαιτίας της πορνογραφίας και ακόμα και αν είναι σε φυσιολογικό επίπεδο αυτά, μπορεί να μην αισθάνεται ένα αγόρι έτσι, ακριβώς εξαιτίας της παρακολούθησης πορνογραφικού περιεχομένου. Μερικά αγόρια απαιτούν πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι η πορνογραφία επηρεάζει και τις γυναίκες στο πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Τα αγόρια μιλούν για τα μεγάλα στήθη και ότι τα κορίτσια πρέπει να είναι πολύ λεπτά. Και τα κορίτσια τα λαμβάνουν αυτά τα μηνύματα και σκέφτονται ότι δεν είμαι τόσο καλή όσο πρέπει να είμαι. Δεν είμαι σαν αυτές για τις οποίες συζητούν τα αγόρια. Το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι μείζον και στην Ισλανδία αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού μαθήματος στο σχολείο από μικρή ηλικία. Πιστεύω και η τελευταία έρευνα το υποστηρίζει αυτό, ότι το υλικό που βλέπουν τα παιδιά στο διαδίκτυο επηρεάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το σεξ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αυτό είναι κάτι που μας διδάσκει ότι πρέπει να αντιδράσουμε πριν γίνει ζημιά. Και πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από το να παρακολουθούν στο διαδίκτυο κάτι που μπορεί να τα πληγώσει ή να τους δημιουργήσει ψευδαισθήσεις. Η συζήτηση για το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής είναι πανευρωπαϊκή. Ο τρόπος που παρουσιάζεται στους μαθητές διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, γενικό συμπέρασμα είναι ότι με την τεχνολογία να τρέχει πιο γρήγορα, το σχολείο στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις.